Η ζωή είναι ωραία όταν έχεις μια νέα ιστορία να πεις, όταν έχεις κάτι καινούριο να μάθεις. Φέτος θα συναντάμε ανθρώπους και θα ακούμε τις ιστορίες τους, γιατί ποτέ δεν μαθαίνεις μιλώντας, μαθαίνεις ρωτώντας. Χριστιάνα Σκούρα σπούδασε γεωπονία, όμως εμπιστεύτηκε τα γονίδιά της και ξεκίνησε ένα εντυπωσιακό ταξίδι στον κόσμο της μόδας. Μελαχρινή, όμορφη, με αναλογίες που εντυπωσιάζουν, η Χριστιάνα μεγάλωσε στη Ρόδο. Έχει κερδίσει τίτλους σε καλλιστεία. Πέρασε από το GNTM και σήμερα μας αφηγείται την ιστορία της. Χριστιανά, πότε ξεκίνησε αυτό το υπέροχο ταξίδι της ζωής σου, πριν από πόσα χρόνια? Είσαι πολύ τυχερός που λέω την ηλικία μου, δηλαδή. Είσαι πολύ μικρή, οπότε δεν υπάρχει και λόγος να την κρύβεις. Είμαι 23, είμαι γεννημένη στη Ρόδο και μεγαλωμένη. Οι γονείς μου είναι εδώ τα τελευταία 26-27 σχεδόν χρόνια. Στη συνέχεια πέρασα προφανώς. Είναι από τους ανθρώπους που ήρθαν στην Ελλάδα όταν το μεταναστευτικό ακόμα δεν είχε στο πρώτο του κύμα και ναι, τακτοποιήθηκαν. Ναι, δεν ήταν στην έξαρση τότε. Ναι. Αλλά βρήκαν αμέσως δουλειά όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τακτοποιήθηκαν, έκαναν τις οικογένειές τους, ενσωματώθηκαν και μεγάλωσαν τα παιδιά τους. Οπότε μεγαλώνεις στη Ρόδο εσύ? Μεγαλώνω στη Ρόδο μέχρι και τα 18 μου. Στη συνέχεια δίνω πανελλήνιες, περνάω εδώ στο Ηράκλειο ευτυχώς. Μεγάλο δώρο ήταν αυτό. Γιατί το λες? Τι ήταν αυτό που σου άρεσε και λες ότι είναι δώρο το ότι σπουδάζεις εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο? Αρχικά θεωρώ ότι μόρφωση είναι δώρο. Για κάποιους είναι δεδομένο, για κάποιους δεν είναι. Δεν έχουν σπουδάσει όλοι οι άνθρωποι και δεν είχαν τη δυνατότητα. Εγώ ευτυχώς την είχα, την οικονομική δυνατότητα. Το ήθελες, είχες όμως και τα φόντα, ήσουν καλή μαθήτρια? Ήμουν ανέκαθεν μαθήτρια του 19-20, δηλαδή όλη μου η επένη, η βαθμή ήταν πάντα σε τέτοιο μήκος κύματος κυμαίνονταν. Ήσουν αυτό που λέμε φυτό, δηλαδή διάβαζες από το πρωί μέχρι το βράδυ, ήσουν ένα παιδί που ήταν μέσα σε όλα και παιχνίδι και σκανταλιά, αλλά επιμελής. Ήμουν τυχερή γιατί ήμουν τα παιδιά που μπορούσαν να καταλάβω το μάθημα εκείνη την ώρα. Δεν χρειαζόταν στο σπίτι να καταναλώσω άπειρες ώρες διαβάσματος και φυσικά έκανα και αθλητισμό. Έκανα πρωταθλητισμό στο Στίβο, μικρή βέβαια, μέχρι τα 16 μου. Μετά διέκοψες γιατί? Λόγω διαβάσματος. Γιατί ξέρεις, όταν πηγαίνεις στο Λύκειο πρέπει να βάλεις κάποιες προτεραιότητες. Εγώ ήθελα όπως και δίποτε να σπουδάσω, δεν το συζητούσα. Οπότε έπρεπε κάτι τα δύο να φύγει. Ήταν δική σου παρότρινση η ανασχόληση με τον αθλητισμό? Σου χάρισε ένα κορμί λαμπάδα. Και αυτό φαίνεται. Αλλά νομίζω σε έμαθε και πειθαρχία και άλλα πράγματα. Αναμφίβολη. Που σου διδάσκει ο αθλητισμός. Δική σου επιλογή, η παρότρινση των γονιών σου να ασχοληθείς με το Στίβο? Όταν ήμουν στο δημοτικό, κάναμε ξέρεις εκείνα τα παιχνίδια που ερχόντουσαν γυμναστές από διάφορα σχολεία και ψάχνανε ταλέντα. Και με είχαν βρει από την πρώτη δημοτικού. Είχαν καταλάβει ότι λόγω του σωματότυπου μου θα είμαι πάρα πολύ καλή στις ταχύτητες. Οπότε το ανέπτυξα αυτό το άθλημα. Ήμουν στα εμπόδια πάρα πολύ καλή. Έκανα Στίβο πάρα πολλά χρόνια, πήγα εξαθλητικό γυμνάσιο. Λύκειο δεν υπήρχε δυστυχώς τότε για το Στίβο, οπότε δεν το συνέχισα. Προσπάθησα, ξέρεις, να συνδυάσω τις προπονήσεις με το διάβασμα, πολύ δύσκολο, οπότε αναγκαστικά έφυγε από τη ζωή μου. Έτυχε να δω κάποιες παιδικές σου φωτογραφίες και ήσουν ένα πολύ γλυκό και όμορφο μωρό. Αυτό το ευλογημένο γονίδιο, το DNA που μεγάλωσε και έγινε η καλονή που έχω απόψη απέναντί μου, υπήρχε από και έναν άζη. Με τον αθλητισμό φοβήθηκες ότι θα γίνεις λίγο αγοροκόριτσο ή υπήρξες, πέρασες και από αυτό το στάδιο? Νομίζω ότι όλοι περνάμε. Αναμφίβολα προσπαθώντας, ξέρεις, να ενταχθείς σωστά και στο σχολείο σου και στον αθλητισμό, ειδικά στο Στίβο που όλες οι γυναίκες είναι πολύ γυμνασμένες και λίγο ξεχνάς τη θηλυκή σου πλευρά, το πέρασα. Αλλά ανώδυνα. Και ήταν, ξέρεις, και η εφηβεία μου. Και η γυναίκα πότε ξύπνησε μέσα σου? Νομίζω σε όλες μας συμβαίνει στο Λύκειο, εκεί που αρχίζουν και τα πάρτι τα σχολικά και θέλεις λίγο να περιποιηθείς τον εαυτό σου, να βαφτείς, να ντυθείς ωραία. Εκεί άρχισα και εγώ να συνειδητοποιώ ότι μου αρέσει περισσότερο αυτή μου η πλευρά παρά η αθλητική. Ήσουν από τα κορίτσια που ήξεραν ότι είναι ωραία, ότι όταν έμπαιναν μέσα στην τάξη ή σε ένα μαθητικό πάρτι, τα αγόρια γύρναγαν να τις κοιτάξουν, ή άργησες πολύ να συνειδητοποιήσεις ότι μετράω, ότι έχω μια γλύκα, ότι έχω μια φινέτσα? Μου συνέβαινε, αλλά δεν με ενδιέφερε. Δηλαδή, ήμουν από τα παιδιά, ξέρεις, και ήμουν και πολύ ψηλή, πάντα υψηλή της τάξης,
που με παρατηρούσαν και το έλεγα στη μαμά. Μαμά, ο Τάδε σήμερα μου άφησε ραβασάκι στη τσάντα, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Ή το καταλαβαίνεις. Αλλά δεν με ενδιαφέρει, δεν ήταν εμένα ο σκοπός μου αυτός και δεν ήθελα να ασχοληθώ με τίποτα από όλα αυτά. Σε ποια ηλικία έδωσε το πρώτο σου φίλι, δεν θα το πούμε στη μαμά σου. Η μαμά μου είναι εδώ. Όχι, ήμουν σχεδόν. Εντάξει, μεγάλη δεν ήμουν, 16-17 χρονών στην πρώτη μου σχέση. Πολύ γλυκά και νορμάλ ήρθαν όλα. Και δίνεις πανελλήνιες, διάβασες πολύ συστηματικά, μεθοδικά και τα κατάφερες και πέρασες στη σχολή γεωπονίας. Διάβασα. Η πιο όμορφη γεωπόνου στην Ελλάδα. Είμαι τυχερή γιατί όταν εισήχθα εγώ στο πανεπιστήμιο είχαν συγχωνεύσει δύο τμήματα. Οπότε όλοι εμείς τώρα είμαστε και τεχνολόγοι τροφίμων. Που μένα περισσότερο αυτό με ενδιέφερε. Θεωρώ ότι έπαιξα και μέλλον. Ότι φέρθηκα πολύ έξυπνα σε αυτό το κομμάτι. Διάβασα όσο διαβάσαμε όλοι. Δεν μπορώ να σου πω ότι από το πρωί ως το βράδυ πάνω από ένα βιβλίο. Ήσουν σίγουρη ότι εγώ θα τα καταφέρω, θα μπω σε μια σχολή. Ναι, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Διότι και να μου τύχαινε, γιατί εντάξει, άνθρωποι είμαστε, δεν υπήρχε περίπτωση να με σπουδάσω. Και έρχεσαι στο Ηράκλειο και πώς είναι αυτά τα πρώτα βήματα μακριά από την οικογένεια, από την ασφάλεια του σπιτιού, μόνη πια, να πρέπει να στήσεις νοικοκυριό, να παρακολουθείς τα μαθήματά σου και εσύ ασχολήθηκε σιγά σιγά και με άλλα πράγματα. Είμαι πολύ περήφανη γιατί μεγάλωσε ένα σπίτι που με έμαθε να είμαι ανεξάρτητη. Ναι, μεν είχα τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, αλλά ήξερα ότι μόνη μου θα βάλω να φάω και τι γονείς μου δουλεύανε, μόνη μου θα, αν χρειαστεί να σιδερώσω ένα ρούχο, οπότε ήμουν έτοιμη. Δεν αγχώθηκα ούτε στιγμή. Τι δουλειές έκαναν ο μπαμπάς και η μαμά? Η μαμά δούλευε πολίτρια πάρα πολλά χρόνια σε ένα μαγαζί στην παλιά πόλη, στη Ρόδο, με χαλιά. Ο μπαμπάς μου ήταν εργολάβος, αλλά ξεζήλπανε πάρα πολύ από το σπίτι. Και δεν υπήρχε δυνατότητα αυτή το να φάμε το μεσημέρι όλοι μαζί. Φάει τρώγαμε ο καθένας και στην ώρα που τον βόλευε. Άρα οπότε έμαθα έτσι. Μπορούσες να ανταπεξέλθεις στα βασικά. Το πρώτο βράδυ πέρασε ανώδυνα. Οι γονείς μου ήταν περίεργα. Είχαν αγχωθεί. Πού πάει το παιδί μας? Ναι, και γιατί είναι μόνο του και δεν είναι εδώ. Καταλαβαίνεις το άγχος των γονιών. Αλλά όχι, εγώ τίποτα δεν αισθάνθηκα. Και εδώ στην Κρήτη, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το modeling, με τα καλλιστεία και με το χώρο της ομορφιάς? Γιατί από εδώ ξεκίνησαν, ναι, όλα. Τετριμένο αυτό που θα σου πω, αλλά ήταν τυχαία. Με είδε μια κοπέλα που ήταν ενεργή σε αυτό το χώρο και μου είπε ότι ξέρεις κάτι, είναι πολύ αμαρτία να μην ασχοληθείς. Και έτσι πήγα στο casting που είχαν τότε πριν 4 χρόνια στα Παγκρίτια Καλλιστεία τον κύριο Γιώργο και έτσι ξεκίνησε όλη μου η ιστορία. Ήμουν και πολύ τυχερή, η αλήθεια είναι, γιατί με τα κορίτσια που δούλεψαν πάρα πολύ. Ναι, μεν μπορεί να είχα το δεύτερο τίτλο, αλλά δούλεψα πολύ περισσότερο και εξακολουθώ να δουλεύω. Δουλέψαμε και μαζί 3-4 χρόνια, ναι. Ενώ εδώ στην Κρήτη TV και στο Καλό Μεσημέρι. Και μπορώ να καταθέσω πόσο ευγενής και πόσο επαγγελματίας ήσουν πάντα. Είναι αυτά βασικά στοιχεία για να κάνεις καριέρα στο modeling? Πάρα πολύ. Δεν είναι συγκεκριμένα πράγματα. Πρέπει να είσαι πολύ πειθαργημένη. Πρέπει να ξέρεις τι είσαι και ποιες είναι οι ικανότητές σου. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι πράγματα που δεν μπορείς να καταφέρεις. Ο καθένας μας ξέρει ποιο είναι το στάνταρ του. Το προσπάθησα, αλλά είμαι τυχερή γιατί το έχω και μέσα μου. Δηλαδή είναι αυτός ο χαρακτήρας μου. Και ίσως ο χαρακτήρας μου να τέριαζε και να εναρμονίστηκε τέλεια με αυτή τη δουλειά. Σε αυτό το δύσκολο και ανταγωνιστικό χώρο, και το συνειδητοποίησαμε όταν πήγες μετά στο Next Top Model. Που είδαμε και λίγο από μέσα το πόσο απαιτητική είναι μια φωτογράφηση, για μια απλή κίνηση, μια έκφραση μπορεί να σε απορρίψει ένας πελάτης. Φάνηκε και εκεί ο χαρακτήρας σου και θέλω να σε ρωτήσω, πέρα από τα καλλίγραμμα πόδια, από το φωτογενές χαμόγελο, το να έχεις χαρακτήρα και προσωπικότητα είναι το κυρίαρχο για να κάνεις καριέρα στο μόντελ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό? Νομίζω ότι σε καθορίζει. Είναι η ταυτότητά σου, χαρακτήρα σου. Μπορεί να είσαι πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου, αλλά μην μπορεί ο κόσμος να δουλέψει μαζί σου και να λέει τώρα έχω να τη φωτογραφήσω αυτήν. Εγώ θέλω να πάω σε ένα χώρο και ο φωτογράφος να με δει και να χαίρεται. Να πει ναι, με αυτή την κοπέλα θα περάσουμε και καλά. Γιατί δεν θα μόνο να δουλεύεις, να περάσεις και όμορφα αυτό το χρόνο που έχεις να διαθέσεις για αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό και με βοήθησε και στην έκβαση του παιχνιδιού. Πάρα πολύ αυτό. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτό το παιχνίδι, το οποίο και φέτος αρρώνει και πώς άλλαξε η ζωή σου μετά. Θέλω πάρα πολύ να μου πεις. Αλλά ας πάμε σε άλλη μια διάκριση. Αποφάσισες να πας και σε άλλα καλλιστεία. Και μάλιστα εκεί κατάφερες να πάρεις και τον τίτλο, φόρεσες το στέμα, έγινες μια μικρή πανέμορφη πριγκίπισσα εκπροσωπώντας τη χώρα σου. Θέλεις να μας πεις για αυτή την εμπειρία και αν υπάρχει καρδιοχτύπη, αγωνία, αν θα τα καταφέρω στα καλλιστεία? Ήτανε μεγάλη μου τιμή, νομίζω ότι έχει... Μισ Αλβανία. Ναι, ότι έχει άλλο κύρος και άλλο βάρος αυτό. Συνέβη αναπόφευκτα, έτυχε να δουν μια φωτογραφία από το προφίλ της μαμάς μου, ένας άνθρωπος που είναι συνθέτης και είναι πολύ σημαντικός στην Αλβανία, το θεώρησε άδικο που ξέρεις, στα καλλιστεία εδώ δεν διακρίθηκα. Εντάξει, αυτό δεν έχει βέβαια και σημασία.
Οπότε ήταν καθοριστικός ο ρόλος της μαμάς μου. Ήθελα να το δοκιμάσουμε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θεώρησα ότι έπρεπε να κλείσει ο κύκλος μου από την πρώτη μου συμμετοχή. Από τα Miss Crete και μετά. Mm-hmm. Εν τέλει πήγαμε. Ήταν λίγο περίεργα να σου πω την αλήθεια, γιατί όλα τα κορίτσια ήταν γεννημένα και μεγαλωμένα εκεί. Εγώ ήρθα τώρα από μια χώρα που, όπως και να έχεις στην Αλβανία, θεωρείς Ελληνίδα και στην Ελλάδα θεωρείς Αλβανίδα. Αυτό είναι κάτι γνωστό ευρέως πια. Το ένιωθες αυτό το διχασμό? Πάρα πολύ. Δυσκολεύτηκα πολύ, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ανοιχτός και είμαι πολύ συζητήσιμη. Και για μένα ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, γιατί μας πηγαίνανε και σε μέρη που εγώ δεν είχα δει, καλός ή κακός. Δεν αισθάνθηκα ότι τα κορίτσια αυτά ήθελα να είμαι εκεί. Και δεν έχει να κάνει με την ομορφιά σου. Έχει να κάνει με το ότι με φοβόντουσαν, δεν ένιωθαν άνετα. Και φαντάσου ότι την πρόβα τζενεράλε που είχαμε ήταν η μαμά μου εκεί και έκλαιγα τόσο πολύ. Ήθελα να φύγω. Τη λέω, μαμά, πάμε ένιωθες να φύγουμε. Ξένη. Ένιωθα παρήσα και ότι δεν θέλουν να είμαι εκεί, ότι πρέπει κάπως να φύγω. Και μου λέει, μαμά, εντάξει, αγάπη μου, κάνε αυτή την πρόβα που πρέπει για έτσι επαγγελματίες και θα φύγουμε. Δεν πειράζει. Αλλά μετά λέω, όχι. Δεν έφυγες. Όχι, δηλαδή ήρθα μέχρι εδώ, έκατσα 3 εβδομάδες. Έχασα και πολλά μαθήματα από τη σχολή μου για να είμαι εκεί. Θα πάω και όπου βγει. Δεν το περίμενα να με ρωτάς καθόλου. Θεωρούσα ότι είμαι outsider τελείως, ότι είμαι το κορίτσι που απλά βρέθηκε, πήγε και ήταν μια συμμετοχή και αυτό θα φύγει. Γιατί το λες, ότι δεν το περίμενες? Δεν το εξέλαβα από κάπου. Δεν αισθάνθηκα, ας πούμε, και τόσο σημαντική. Και είναι και αυτό που σου λέω για τα κορίτσια. Ένιωθα ότι ο τίτλος αυτός θα ανήκει σε μια γυναίκα η οποία είναι γεννημένη, μεγαλωμένη, θα σπουδάσει και θα κάνει την οικογένειά της. Ενώ εγώ και να έπαιρνα το στέμα θα έφευγα. Μένα ζούμε στην Ελλάδα. Το πήρες το στέμα όμως. Πήρες τον τίτλο. Ακολούθησαν δημοσιεύματα με λίγο φθόνο ή ήρθε ουρανοκατέβατη από τη Ρόδο και την Ελλάδα και. Θα σου πω, από όσο θυμάμαι, γιατί έχουν περάσει και 3 χρόνια, εδώ πέρα με στήριξαν πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι δηλαδή κάτι που να μου έχει μείνει έντονα. Στην Αλβανία, ας πούμε, κάτι είχε γίνει σε μια εφημερίδα που θυμάμαι ότι ήρθε η Ελληνίδα τώρα ξαφνικά. Η Ελληνίδα. Γιατί δεν μιλάω και άπτε στα αλβανικά, η αλήθεια είναι. Μιλάω, εντάξει, ξέρεις, θα βασικά να συνεννοηθώ και θα μιλήσω, αλλά δεν μπορώ να σου γράψω μια έκθεση με λόγιες λέξεις, ας πούμε. Θέλω να μου μιλήσεις για τη χώρα σου, την οποία μετά εκπροσώπησες και σε παγκόσμιο θεσμό. Πολλοί Έλληνες έχουν έτσι στερεοτυπικά ότι είναι μια μικρή φτωχή χώρα στα βόρεια σύνορά μας. Έχουμε ακούσει και για το έπος του 40, αλλά δεν ξέρουν πόσο πολύ μοιάζουμε οι πόλεις μας, πόσο όμορφη είναι η Αλβανία, τι μαγικά τοπία έχει. Είτε πας σε πιο ορεινούς οικισμούς, είτε πας σε αυτό που λέμε στην Αλβανική Ριβιέρα, στα παράλια. Εσύ λίγο τη γνώρισες αργά, με αφορμή τα καλλιστεία. Έκανες ένα tour στη χώρα. Μίλησέ μου λοιπόν για αυτές τις ομορφιές μιας πατρίδας που δεν την έκρυψες ποτέ. Ποτέ. Δεν φοβήθηκες να πεις ότι από εκεί κατάγονται. Ποτέ. Και φαντάσου και ότι το ελληνικό μου διαβατήριο βγήκε πριν 3-4 χρόνια. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Είμαι πάρα πολύ περήφανη γιατί αυτή η χώρα γίνει στους γονείς μου. Δεν μπορώ να την απαρνηθώ ποτέ. Και μου αρέσει και πάρα πολύ. Αν με ρωτάς για διακοπές, θα σου πω ότι πετάω τη σκούφια μου για να πάω. Και πού πρέπει να πάμε, αν ταξιδέψουμε στην Αλβανία? Θα σου πω, αν με ρωτάς, θα σου πω για τα Τίρανα. Θεωρώ ότι είναι μια πόλη που είναι τελείως, δεν ξέρω, άλλο πράγμα. Δεν το έχω δει ούτε και στην Αθήνα αυτό. Από τα μαγαζιά, από τους ανθρώπους, είναι όλοι πάρα πολύ ευγενικοί, πολύ μορφωμένοι. Είναι άνθρωποι που σε καλωσορίζουν και χαμογελάνε, χαίρονται που είσαι εκεί. Δεν το αλλάζω αυτό. Δεν το αλλάζω με τίποτα. Και νομίζω η χώρα αυτή ραγδαία αλλάζει τα τελευταία χρόνια. Εξελίσσεται, αναπτύσσεται. Έχουμε θετική έκβαση, δόξα τω. Ναι, και κρατάει και το χρώμα της. Ανάμεσα σε δύο κόσμους λοιπόν, ανάμεσα σε δύο πατρίδες, μιλάς άπτεστα ελληνικά. Ευχαριστώ. Θέλω να σε ρωτήσω αν κάποια στιγμή όλα αυτά τα χρόνια, με την αγάπη με την οποία εσύ εκφράζεσαι για τούτον εδώ τον τόπο, που είναι
η πατρίδα που σε μεγάλωσε, ένιωσες και εδώ λίγο περίεργα και λίγο ξένη. Αν υπήρχε σχόλιο συμμαθητής ή συμμαθήτριας που να σε πει η Αλβανίδα. Αυτό ήταν... Με ρατσιστικό πρόσημο. Το κατάλαβα. Από το δημοτικό το είχα αυτό. Δηλαδή και στη Ρόδο το αισθάνθηκα πάρα πολύ έντονα. Ευτυχώς που είχα έναν τέτοιο διαμορφωμένο χαρακτήρα που δεν με ενόχλησε. Δεν μπορώ να σου πω ότι πήγα στο σπίτι μου και έκλαψα πάρα πολύ. Ήταν φορές που στεναχωρήθηκα ή που δεν ήθελα στους γονείς μου να το πω, γιατί ήξερα ότι είχαν τα δικά τους προβλήματα και δεν ήταν τώρα κάτι το οποίο εμένα με πείραζε τόσο πολύ. Μεγαλώνοντας και στο γυμνάσιο χαρακτηριστικά θυμάμαι, εμένα η μάμα που σου είπα δούλευε και σχολούσε πάρα πολύ αργά. Δεν προλάβαινε να έρθει να πάρω τους ελέγχους μας και την περίμενα. Και είχα πάντα βαθμούς πάνω από 19 και 5 και λέγανε «Α, που η Αλβανίδα και ποιος ξέρει τώρα πώς πήρε 19» και που ήμουν μέσα στην τάξη, δηλαδή το καταλάβαινες ότι έχω διαβάσει. Δεν είναι ότι αυτό το 19 και το 20 μου ερχόταν ουρανοκατέβατο, το προσπαθούσα. Και εκεί με πείραξε πολύ γιατί ήταν ο κόπος μου και δεν μπορείς να μου στερείς τον κόπο μου. Ήταν σχόλια συμμαθητών, όχι ναι, δασκάλων. Όχι, και καθηγητών. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Ποτέ δεν με ενόχλησε κάποιος δάσκαλος να μου πει κάτι. Αλλά οι συμμαθητές μου ήταν περίεργοι. Μερικοί ήταν περίεργοι. Όχι όλοι, θέλω να είμαι άδικη. Ήταν περίεργοι. Στο Λύκειο πια δεν υπήρχε. Δεν θυμάμαι κάτι χαρακτηριστικό να σου αναφέρω. Από εδώ, ερχόμενη να σπουδάσω, πάλι δεν αισθάνθηκα κάτι. Τουλάχιστον, ξέρεις, κατά πρόσωπο. Τώρα τι λέγεται πίσω από την πλάτη μας, ποτέ δεν ξέρουμε. Έτυχε να δω και σχόλια κάτω από συνεντεύξεις σου, όταν έγινες ευρέως γνωστή mm-hmm. μέσα από το talent show που πήγες πέρσι, το Next Top Model, αλλά και post που, μηνύματα που σου στέλνουν στο 1-2, όχι ναι, η πλειοψηφία ναι. του mm-hmm. κόσμου σε εκτίμησε, λέει ναι, ότι είσαι τυχώς. Κούκλα, ότι είσαι ένα αγγλικό παιδί. Και επιβάλλεται η ευγένεια και η ομορφιά σου, είναι αυταπόδεικτη. Τον επαγγελματισμό σου και την καλή σου την καρδιά τη βλέπει ο άλλος αν σε γνωρίσει. Αλλά υπήρχαν και 1-2 στενόμυαλοι mm-hmm. που... Αυτό που έχουν να προσάψουν είναι ότι έχεις μια καταγωγή από την Αλβανία. Και... Συμφωνώ μαζί σου. Ο ένας είναι από την Αλβανία, ο άλλος είναι από τη Ρωσία, ο άλλος είναι από τη Βραζιλία και ο άλλος από την Κίνα. Τι σημαίνει αυτό? Ποτέ δεν κατάλαβα και τώρα επειδή έχω δυνατά social media, ενώ μέχρι πρώτην δεν είχα προφανώς, δεν με ενοχλούσε. Τώρα βλέπω ότι μπορεί να λάβω 10 μηνύματα την ημέρα. Τα 9 θα είναι, είσαι πάρα πολύ όμορφη, τι ωραίο αυτό που φοράς. Θα υπάρξει και ένα μήνυμα να γυρίσεις πίσω στη χώρα σου. Που εγώ, αν με ρωτάς, δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω. Εγώ είμαι γεννημένη εδώ. Στην Αλβανία πηγαίνω κάθε χρόνο διακοπές 10 μέρες. Την εκτιμώ γιατί γεννήθηκαν οι γονείς μου εκεί. Δεν αισθάνομαι ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα μου. Είμαι εδώ, σπουδάζω, εδώ δουλεύω. Αύριο μεθαύριο θα κάνω οικογένεια, θα την κάνω εδώ. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα βγάλεις την κεκία σου πάνω σε αυτό. Εγώ πραγματικά δεν μπορούσα ποτέ να το κάνω σε κανέναν αυτό. Απαντάς αυτά τα μηνύματα ή δεν ασχολείσαι? Ναι. Είναι η χαρά μου εμένα αυτά. Φυσικά και θα απαντήσω και το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και σε προσωπικό μήνυμα είτε σε story. Και εκεί βλέπω ότι και ο κόσμος αντιδράει. Είναι πάρα πολλές φορές που μου έρχονται, ξέρεις, μηνύματα. Που σε υπερασπίζονται. Ναι, γιατί καταλαβαίνουν. Ειδικά οι άνθρωποι που είναι από την Αλβανία μου έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Αλλά και νομίζω και Έλληνες. Ναι, δεν έχω κανένα παράπονο. Κανένα πραγματικά. Ότι θα σε υποστηρίξουν. Είναι τρελό και είναι. Αλλά. Τι να κάνουμε. Εν έτη 2019. Υπάρχουν και τέτοια πια... μυαλά, ναι. Εντάξει, για πες μου για την εμπειρία σου. Πώς αποφάσισες να πας σε ένα talent show που αφορά μοντέλα? Δυσκολεύτηκαν με ρωτάς. Δεν είναι του χαρακτήρα μου. Ντρέπομαι στο και πάρα πολύ. Στο πρώτο, να είδες αγγελία, πώς έγινε? Φυσικά είχε γίνει μεγάλος ντόρος όταν ξεκίνησε να διαφημίζεται. Έκανα ότι δεν το έβλεπα. Ναι, μεν θα ήθελα, αλλά φοβόμουν τη διαδικασία. Λέω, Χριστέ μου, τώρα μπροστά από τους 4 ανθρώπους που δεν έχω κάνει και κάτι. Να πεις ότι δεν έχω συνεργαστεί με κανένα σχεδιαστή, δεν έχω κάνει κάτι που θα μπορώ να παρουσιάσω για να λέγομαι μοντέλο. Ο κύριος Γιώργος, λοιπόν, Σαριωτάκης, επέμενε πάρα πολύ. Θεώρησε ότι είμαι αυτό ακριβώς που ψάχνουνε. Έτσι πήγες. Έτσι πήγα. Πήγαμε μαζί, δηλαδή ήταν έτοιμος να πάρει από το σπίτι μου. Και ενθουσιαστήκαμε όλοι. Και οι κριτές και όλοι εμείς που το βλέπαμε από το σπίτι. Δεν το μετάνιωσα στιγμή. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δυσκολεύτηκα μεν, γιατί φυσικά ήταν δύσκολες και οι δοκιμασίες για να μπει στο σπίτι και όλο το σούσουρο που γινότανε. Αλλά δεν το μετάνιωσα στιγμή. Θα το ξανά έκανα. Ναι, θέλω να σε ρωτήσω, πέρα από την εμπειρία, πέρα από την προβολή, αν όλα αυτά τα κορίτσια που πέρσι πρωταγωνιστήσατε, γιατί ήταν το, mm-hmm. το τηλεοπτικό φαινόμενο της χρονιάς, νομίζω σας παρακολουθήσαμε φανατικά όλοι. Και εμείς θέλω να σου πω που σε γνωρίζαμε και είχαμε δουλέψει μαζί, καμαρώναμε διπλά. Και για σένα και για την Έλντα, mm-hmm. για την Ευγένεια και για το χαρακτήρα σας. Ούτε ίντριγκες, ούτε κιτρινίλα, ούτε κουτσομπολιό. Ήσασταν κυρίες. Κυρίες μπήκατε, κυρίες βγήκατε. Πήγαμε. Και θέλω να σε ρωτήσω γιατί δεν κάνατε φοβερές καριέρες ή αν σας άνοιξε τελικά δρόμους.
θα σου μιλήσω προσωπικά για μένα, για να είμαι και νομίζω ότι είναι το πιο σωστό. Βγαίνοντας από το παιχνίδι, είχα προτάσεις. Μπήκα και σε ένα πρακτορείο στην Αθήνα, στο καλύτερο, που δυσκολεύτηκα ακόμα και εκεί να σου πω την αλήθεια. Το πρακτορείο του συγκεκριμένου είναι πάρα πολύ αυστηρό με τις αναλογίες σου. Φαντάζομαι ότι εγώ πήγα και με βρήκαν παχιά. Μου είπε ότι πρέπει να χάσω τουλάχιστον 5-6 κιλά για να θεωρηθώ ότι είμαι έτσι. Παχιά εσύ. Ναι. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Δουλεύει το συγκεκριμένο μόνο με ξένες και όπως και να έχει οι κοπέλες που είναι από τη Ρωσία κτλ. Έχουν άλλο σωματότυπο που είναι πολύ αδύνατες. Αυτή λοιπόν η αγορά δεν μπορούσε να με δεχτεί. Μου είπε λοιπόν ότι ναι, οκ, θα σε πάρω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το πρόσωπό σου, θα γράφεις πάρα πολύ ωραία. Αλλά επιφυλάσσουμε να χάσεις 5-6 κιλά. Το σκέφτηκα από εδώ, το σκέφτηκα από εκεί. Έκανα κάποιες δουλειές όσο ήμουν στην Αθήνα, έμεινα για κάποιο διάστημα. Δεν θεωρώ ότι άξιζε τον κόπο, αν με ρωτάς, να μείνω στην Αθήνα, να μπω σε μια διαδικασία, να αφήσω ό,τι έχω χτίσει εδώ, γιατί το έχω προσπαθήσει πολύ. Εδώ είσαι από τα πρώτα ονόματα στο νησί. Δουλεύεις πάρα πολύ καλά, δουλεύεις και στη Ρόδο πολύ καλά. Δεν έχω παράπονο και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία για την Αθήνα συγκεκριμένα. Πολύ καλό το πρακτορείο, δεν αντιλέγω, αλλά να χάσω 5-6 κιλά. Νομίζω ότι θα είμαι πια υγιής. Δεν είναι το θέμα μου. Μακάρι να τα έχανα. Δεν θα είμαι υγιής πια και θυμάμαι δεν θα είμαι εγώ καλά. Και, ότι και την εποχή που δουλεύαμε εδώ, στην Κρήτη TV, η σκηνοθέτης που εξακολουθεί να είναι και τώρα στο τιμόνι αυτής της εκπομπής, σε κυνηγούσε και σου έλεγε σαν τη μαμά σου. Χριστιανά, δυνάτησες. Ναι. Δεν τρως. Γιατί δεν τρως. Έτσι είναι. Πες μου λίγο. Πολύ κλισέ ερώτηση, αλλά μετά από την προβολή που είχατε, αν δεχτήκατε και περίεργες προτάσεις ή ανήθικες προτάσεις, υπάρχει, είναι μύθος ή αλήθεια, ότι γύρω από το λαμπερό κόσμο της μόδας υπάρχει και ένας σκοτεινός κόσμος που θέλει να εκμεταλλευτεί αυτά τα νέα όμορφα κορίτσια. Η ομορφιά είναι ένα δώρο το οποίο το έχουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Το θέμα είναι πώς θα το εκμεταλλευτείς. Μπορεί να είσαι πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Το θέμα είναι να είσαι και εύστροφη, κατ' εμέ. Φυσικά και είναι πάρα πολύ εύκολο να σου στείλουν, να σου κάνουν 10.000 προτάσεις για άπειρα λεφτά και το οτιδήποτε και αν θέλουν να σου πούν. Πώς θα το διαχειριστείς εσύ. Μου στείλανε φυσικά και εμένα στο Instagram διάφορα του τύπου να έρθεις να κάνουμε παρέα για 1.000 ευρώ. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια αν είναι πραγματικά προφίλ, αν όντως υπάρχει κάποιος που το κάνει ή αν είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παίξουν μαζί σου. Αλλά υπάρχει. Ισχύει. Δεν είναι ψέμα. Εκεί κάνεις delete, κάνεις καταγγελία. Ναι, φυσικά, δεν απαντάς καν. Δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία γιατί δεν σε αφορά. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Καλώς ή κακώς social media έχουν αυτή την ευχέρεια να σου στείλει ο καθένας. Η προβολή και η λάμψη που απέκτησες μέσα από την τηλεόραση λειτουργήσε θετικά ή αρνητικά σε σχέση με τα αγόρια? Κόμπλαρα να σε προσεγγίσουν και να σου εκφράσουν το θαυμασμό τους ότι είσαι ένα πολύ ωραίο κορίτσι και θέλουν να σε γνωρίσουν. Ή σε κοιτούσαν από μακριά? Ή τα social media έχουν κάνει τα πάντα πολύ πιο εύκολα? Τα social media παίζουν καταλυτικό ρόλο πια, δυστυχώς. Έτσι φλερτάρουμε. Δυστυχώς. Μου στέλνανε άπειρα μηνύματα από οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, από το πιο ευγενικό σχόλιο μέχρι το πιο πρόστιχο. Από κοντά, εάν με έβλεπαν, δηλαδή ξέρεις, έβλεπα αυτό το σκούδιγμα, το «Α, η τάδε» από το παιχνίδι, αλλά πολύ λίγοι μου μίλησαν από κοντά και νομίζω ότι το πάτημά του ήταν το παιχνίδι. Τι που σε έβλεπα, μου άρεσε πάρα πολύ, είσαι πολύ όμορφη. Να σου εκφράζω θαυμασμό του. Από εκεί και πέρα, αν του έδινε το πάτημα, φυσικά άντρε είναι, θα το συνεχίζανε. Με το αγόρι σου, πώς σε προσέγγισε? Το αγόρι μου είναι ωραία ιστορία. Έχουν ένα ραδιοφωνικό σταθμό και είχα πάει να δώσω μια συνέντευξη και τον είδα εκεί. Πάρα πολύ μου άρεσε, αν με ρωτάς. Φοβόμουν να είναι παντρεμένος. Με την πρώτη ματιά είναι αυτό που λένε. Αλήθεια. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και δεν μου έχει ξανατύχει. Δεν είμαι άνθρωπος που θα μου αρέσει. Πολύ σπάνια. Και αυτό το λέει και κοινός. Ναι. Την είδα και ζαλίστηκα. Ναι. Νομίζω ότι ήταν αμοιβαίο. Το νιώσαμε και ήδη. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και ποιος έκανε το πρώτο βήμα? Θα σου πω, νομίζω. Καλά, εγώ είμαι άνθρωπος που δεν ντρέπομαι γενικά. Αν αισθάνομαι, θα προσπαθήσω. Μου έδωσε το πάτημα, του το έδωσα κι εγώ, αλλά νομίζω ότι εκείνος λίγο φοβήθηκε, γιατί δεν ήξερε για μένα τίποτα, δεν ήξερε αν έχω κάποια σχέση, αν είμαι μόνη μου. Εγώ φρόντισα και έμαθα για εκείνον, οπότε ήταν νομίζω δικό μου. Και για το μέλλον τι ονειρεύεσαι, τι θα ήθελες να συμβεί τα επόμενα χρόνια? Θέλω σίγουρα να πάρω το πτυχίο μου, είναι βασικός μου στόχος. Και θέλω πάρα πολύ να δουλέψω σαν μοντέλο, ακόμα και ένα από τα social media δεν με πειράζει, θεωρώ ότι δουλειά μπορώ να την κάνω και από εκεί. Για τα υπόλοιπα τώρα, θα ήθελα πάρα πολύ και οικογένεια να κάνω, δεν το συζητώ. Είμαι τέτοιος άνθρωπος. Απλά θεωρώ ότι όλα πρέπει να έρθουν με τη σειρά τους και εσύ να νιώθεις έτοιμος για να μην μετανιώσεις κάτι. Να τολμήσω να ρωτήσω κάτι. Είσαι πολύ συγκροτημένη και έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πέρα πολύ. Από τη φωτογένεια. Εγώ θα σε έβλεπα και να κάνεις τη δουλειά αυτή που κάνω εγώ. Δηλαδή στην τηλεόραση. Αλήθεια. Ναι. Τιμή μου, γιατί κάτι ξέρεις παραπάνω. Θα σου πω, δεν είναι ότι θα το τολμούσα. Απλά θεωρώ ότι χρειάζεσαι έστω και
τις βασικές γνώσεις για κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι πρέπει κάτι να ξέρεις για να το κάνεις. Όσο όμορφη και να είσαι, όσο και να χειρίζεσαι τα ελληνικά φανταστικά, νομίζω ότι πρέπει κάτι να έχεις σπουδάσει πάνω σου αυτό. Δεν θα διαφωνώ. Το τολμούσα. Εάν ήταν κάτι στα μέτρα μου, αν είχε να κάνει με τη μόδα, με την ομορφιά, κάτι που δεν χρειάζεται να έχω εξειδικευμένες γνώσεις όσον αφορά τη δημοσιογραφία, θα το ήθελα, θα το έκανα. Τώρα από εκεί πέρα, αν θα μου έβγαινε ή όχι, είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ θα ήθελα να σου ευχηθώ και νομίζω ότι έτσι θα είναι. Θα σου συμβεί ό,τι ονειρεύεσαι. Γιατί είσαι δουλευταρού, βάζεις στόχους και ξέρεις να τους επιτυχαίνεις. Να τους κερδίζεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλαμψε η βραδιά από το δίπλα σου. Ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ. Σε καμαρώνω, να ξέρεις. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ μαζί σου.